μετάλλια και τρία νέα ρεκόρ επέστρεψε από τη Γλασκόβη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών ο Έλληνας κολυμβητής Ανδρέας Βαζέος. Η Τζενεράλη Ελλάδος, που από την πρώτη στιγμή πίστεψε, στήριξε και στηρίζει τον Έλληνα διεθνή, έχει πολλούς λόγους σήμερα να είναι περήφανη. Τέσσερα χρόνια πριν ήμασταν πάλι εδώ στο ΟΑΚΑ με έναν αθλητή ο οποίος τότε μας μιλούσε για τη μεγάλη του αγάπη, την κολύμβηση. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, έχει καταφέρει αρκετούς από τους στόχους που είχε βάλει τότε και έχουμε τη χαρά να είμαστε πάλι εδώ και να τα συζητάμε. Ανδρέα, ευχαριστώ καταρχάς για τον χρόνο σου. Είσαι μία μέρα από τις μέρες που κάνεις την προπόνησή σου. Να μας πεις δύο λόγια για το τι έχει γίνει από τότε, τέσσερα χρόνια μετά. Έχεις, αν δεν κάνω λάθος, τρία χάλκινα, τέσσερα σημαίνια και πέντε χρυσά μαζί με τους μεσογειακούς αγώνες. Είναι αλήθεια? Ναι, τόσο είναι. Δεν τα μετράω να πω την αλήθεια όμως. Θα τα μετρήσω όταν τελειώσω την κολύμβηση. Βρισκόμαστε σε μια Ολυμπιακή χρονιά. Πριν τέσσερα χρόνια για το Ρίο, φέτος για το Τόκιο. Η στόχη είναι διαφορετική. Στο Ρίο είχα λάβει την 11η θέση στα 200 μεικτή, που είναι το βασικό μου αγώνισμα. Και φέτος θέλω σίγουρα να μπω στον τελικό. Και έπειτα στόχος μου είναι ένα μετάλλιο και να σηκώσω όσο πιο γίνεται πιο ψηλά την ελληνική σημαία. Να ακουστεί ο εθνικός ύμνος ή οτιδήποτε άλλο, να βοηθήσω και στις κυταλλοδρομίες. Και εντάξει, είναι μια διαφορετική χρονιά, αλλά είμαι και εγώ διαφορετικός, αλλά με καλύτερη έννοια. Θέλω να μου πεις τώρα δύο λόγια για τους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Θέλω να μου πεις, μου είχες πει πάλι τότε ότι ήταν η οικογένειά σου, οι φίλοι σου. Έχει αλλάξει κάτι από τότε? Έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, ευτυχώς. Σίγουρα ένας βασικός παράγοντας είναι πάντα η οικογένεια. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να είχα φτάσει χωρίς εδώ. Είναι μια χρονιά η οποία είναι αρκετά δύσκολη, οπότε με ανέχονται μέσα οικά με την πίεση που έχω. Αλλά φέτος είμαι πολύ ευλογημένος γιατί έχω την Αρένα ως προσωπικό χορηγό, αλλά πάνω απ' όλα έχω την Τζενεράλη, που είναι ένας πλέον επίσημα βασικά προσωπικός μου χορηγός, που καλύπτει τρύπες που άλλοι παράγοντες δυστυχώς που έπρεπε να καλύπτουν, δεν καλύπτουν. Και με αυτή την έννοια είμαι πολύ ευλογημένος, γιατί είμαι πιο συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω. Έχω περισσότερο κίνητρο και περισσότερη ενέργεια να αφοσιώσω στις προπονήσεις μου, στους αγώνες μου, στους στόχους μου, στο να είμαι καλά εγώ σαν Ανδρέας, σαν αθλητής και σαν προσωπικότητα, παρά του να τρέχω να δω σε ποια πισίνα θα κολυμπήσω ή σε ποια την αποκατάστασή μου ή κάποια συμπληρώματα. Ενώ τώρα με τη βοήθεια, όπως είπα, την Τζενεράλη, έχω το κεφάλι μου ήσυχο και εγώ και ο προπονητής μου, ο κ. Αλέξανδρος Νικολόπουλος, να αφοσιωθούμε στους στόχους μας και στη χρονιά. Όλοι συζητάνε ότι η οικονομία στην Ελλάδα αλλάζει και η οικονομική κρίση έρχεται σε ένα τέλος σιγά σιγά. Αυτό ισχύει και για τον αθλητισμό? Εντάξει, είναι καλό το ότι η χώρα μας προοδεύει και βγαίνει από αυτό το βάλτο που ήταν. Όσον αφορά τον αθλητισμό όμως, τα πράγματα δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει. Μπορώ να πω κιόλας ότι δυσκολεύουν προς εμάς τους αθλητές, και αυτό μόνο και μόνο γιατί κυρίως επικρατεί η μπάλα, το ποδόσφαιρο, η θεότητα του αθλητισμού, όπου παίρνει όλη και την προβολή αλλά και τους χορηγούς που μπορεί να βοηθήσουν τον αθλητισμό, και αυτό μειώνει τις πιθανότητες και τις υποδομές που έχουν τα υπόλοιπα αγωνίσματα και πόσο μάλλον η κολύμβηση. Γιατί σκεφτείτε, είμαστε μια ομοσπονδία που φέρνει από μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά στον προπολογισμό είμαστε η τελευταία ομοσπονδία που παίρνει τα λιγότερα χρήματα. Οπότε και η ομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί. Σίγουρα βρισκόμαστε πίσω και σε αυτό. Γιατί και με όσα έχει η Ομοσπονδία, πάλι σαν αθλητές και σαν εθνική ομάδα παίρνουμε όλο και λιγότερα, και η αποκατάσταση σαν πρωτοαθλητισμός από το κράτος δεν υπάρχει, οπότε οι πολλοί αθλητές αναγκάζονται είτε να προβούν στο να φύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να τα συνδυάσουν και να είναι αθλητισμό και τον αθλητισμό και τις σπουδές τους, γιατί ο ελληνικός πρωταθλητισμός δεν μπορεί να σε θρέψει, άρα κάτι πρέπει να κάνεις, κάποιο άλλο επάγγελμα. Τι θα θέλεις να δεις να αλλάζει στην Ελλάδα? Ήμουνα 3,5 χρόνια στην Αμερική και αυτό που είδα που έχουν διαφορετικό, αυτό που με όθησε να φύγω στην Αμερική, ήταν κυρίως γιατί παντρεύουν αυτά τα δύο βασικά πράγματα που στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κάνουμε, που είναι αθλητισμός και σπουδές. Στην Ελλάδα είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια και ο αθλητής καλείται πολλές φορές να διαλέξει ένα από τα δύο,
γιατί η παρουσίαση εξεταστική βρίσκεται πάνω σε αγώνες, πάνω σε ώρα προπονήσεις. Και είναι δύσκολο όταν έχεις ένα πανευρωπαϊκό, μια Ολυμπιάδα, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, να πεις ότι θα χάσω προπόνηση. Οπότε αυτό που έχει η Αμερική είναι ότι από τη ρίζα έχει ένα σεβασμό και στα δύο και δεν βάζει τον αθλητή φοιτητή σε αυτή τη διαδικασία του να διαλέξει, σε αυτό το μεγάλο δίλημα. Και ταυτόχρονα το παιδί μπορεί να κάνει και τα δύο σε ψηλό επίπεδο, σε ψηλές εγκαταστάσεις και χωρίς να σκέφτεται κάτι παραπάνω πέρα από τι πρέπει να διαλέξω. Μακάρι να γινόταν αυτό, μακάρι να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να παντρέψουμε τον αθλητισμό με τις σπουδές, έτσι ώστε ένας αθλητής, ξέροντας ότι έχει μια ημερομηνία λήξης, γιατί ο πρωταθλητισμός έχει ημερομηνία λήξης, ο αθλητισμός δεν έχει, μπορεί μετά από αυτό να είναι ένας επιστήμονας, ένας επαγγελματίας και να συνεχίσει τη ζωή του, αλλά και ταυτόχρονα ένα σεβασμό στους αθλητές. Δεν γίνεται να έχουμε φωνή μόνο όταν παίρνουμε μετάλλια. Γίνονται σπουδαίες διακρίσεις, όπως είπα, η διάκριση δεν είναι μόνο το μετάλλιο. Και είναι κρίμα παράγοντες και η κυβέρνηση και η πολιτεία να μας τιμούνται μέσα αγωγικά και να μαθαίνουν ποιοι είμαστε και τις επιτυχίες μας μόνο επειδή φέρνουμε ένα μετάλλιο. Η κόπη και η προσπάθεια είναι πολλών χρόνων, οπότε είναι κρίμα τη μια στιγμή να δικαιωνόμαστε και να έχουμε το λόγο του να πούμε τα παράπονά μας μέσα αγωγικά ή του να πούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στον αθλητισμό. Τώρα πες μας λίγο για τα αγωνίσματά σου. Είμαστε σήμερα εδώ μετά από μια μεγάλη επιτυχία, ένα ρεκόρ δικό σου, αλλά πες μας εσύ καλύτερα τι ήταν εκείνο εκεί στη Γλασκόβη. Ήταν μια τεράστια επιτυχία στη Γλασκόβη το περασμένο Δεκέμβρη. Ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να κλείσω τη χρονιά μου και να μου δώσω μια παραπάνω όθηση για το υπόλοιπο της χρονιάς, για το 20 και για την Ολυμπιάδα. Δύο χρυσά μετάλλια, ένα χάλκινο μετάλλιο, ένα ρεκόρ Ευρώπης, 7 πανελλήνια ρεκόρ. Είναι ένας τρομερός απολογισμός. Κυνηγούσα τα μετάλλια, ήξερα ότι μπορούσα να βρεθώ στα μετάλλια και στόχος μου, δεν μπορώ να κρύψω ότι ήταν το ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος που ήρθε είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ μακριά από αυτό που ονειρευόμουν και πόσο μάλλον είναι ένα ρεκόρ Ευρώπης το οποίο ήταν του ενός αθλητή που ήταν πρότυπό μου τόσα χρόνια και ακόμα είναι, του Λάζαρο Τσεχ. Οπότε αυτό με ψυχώνει ακόμη περισσότερο ότι κάνω πολύ καλή δουλειά, ότι οδεύω σε ένα καλό προγραμματισμό και δεν με σταματάει τίποτα του να σκεφτώ ψηλά και να μπορέσω να πεισμώσω παραπάνω για να περάσω οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί μέσα στη χρονιά και να φτάσουμε τους στόχους μας που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως είπαμε. Αυτή η επιτυχία σου στη Γλασκόβη, αν θέλεις, μοιράσου λίγο το πώς το κατάφερες. Ποια είναι η καθημερινότητά σου, πώς καταφέρνεις αυτούς τους στόχους? Είναι μια σκληρή καθημερινότητα. Απ' έξω φαίνεται εύκολο και φαίνεται μόνο το μετάλλιο και η απονομή και 2 λεπτά που είναι η κούρσα. Αλλά η προσπάθεια είναι καθημερινή. Κάνω 10 προπονήσεις τη εβδομάδα, συν 3 φορές κάνω γυμναστήριο. Η κάθε προπόνηση είναι από 1,5 με 2 ώρες. Ξυπνάω στις 5,5 για να πάω προπόνηση. Ήμουνα και φοιτητής, οπότε μετά την πρωινή είχα μαθήματα, παρακολουθήσεις. Και έπειτα πάλι το απόγευμα ξανά προπόνηση. Μετά την προπόνηση να είχα κάποιο, λίγο χρόνο ξεκούρασης. Διάβασμα και ύπνος, γιατί πάλι πρέπει να ξυπνήσω 5 η ώρα. Είναι μια καθημερινότητα που θέλει κυρίως υπομονή, επιμονή, θέληση, γιατί τον αθλητισμό μπορεί να το κάνουν όλοι, τον πρωταθλητισμό πρέπει να έχεις γερό στο μάχη. Και αυτό είναι κυρίως πρέπει να το αγαπάς. Εγώ έτσι έμαθα, μεγάλωσα τον αγαπά το κολύμπι, όπως είχαμε πει και πριν 4 χρόνια. Και αυτή την καθημερινότητα την κάνω γιατί ευχαριστία με αυτό που κάνω πρώτα, είτε έρχεται μια επιτυχία είτε έρχεται μια αποτυχία. Σίγουρα, εντάξει, επιτυχία δεν είναι μόνο ένα μετάλλιο, είναι και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, είναι μια πρόκριση, ένα τελικό και είμαι ευλογημένος του να μπορώ να κάνω αυτό που θέλω και αυτό που αγαπάω και αυτό που μπορώ. Είδαμε εδώ πέρα πάρα πολλά παιδιά. Τι έχεις να πεις σε νέα παιδιά που δεν έχουν ασχοληθεί με κάποιο άθλημα? Όπως είπα, αυτό είναι να μάθουν να αγαπάνε τον αθλητισμό σαν αθλητισμό. Είναι καλό και για το σώμα αλλά και για την ψυχή. Και κυρίως επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά προβλήματα τριγύρω, έξω από τον αθλητισμό,
πρέπει να έχουν πολύ υπομονή και επιμονή. Αυτό που είπα είναι νομίζω το τρίπτυχο μαζί με την πειθαρχία, το οποίο σε οδεύει του να έχεις έναν καλό προγραμματισμό, να έχεις το κεφάλι κάτω, να μάθεις να αγαπάς αυτό που κάνεις και να μην νιώθεις ότι θυσιάζεις κάτι. Πολλοί λένε αυτή τη λέξη, ότι εμείς που κάνουμε πρωταθλητισμό θυσιάζουμε πράγματα και κάνουμε θυσίες. Εγώ προσωπικά έχω μάθει να μην χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί η λέξη θυσία κρύβει μια πίκρα, κρύβει ότι στερούμε κάτι το οποίο πρέπει να το χάσω και πρέπει να μην το έχω, ενώ ο πρωταθλητισμός είναι πάνω απ' όλα θέληση, να θέλεις να το κάνεις, οπότε εγώ νιώθω ότι στερούμε του να μην βγω, του να μην ξενυχτήσω, του να μην κάνω κάτι που κάνει ένας άλλος 25χρονος, αλλά οι εμπειρίες που παίρνω μέσα από τον πρωταθλητισμό, του ας πούμε να εκπροσωπώ τη χώρα μου στα υψηλότερο επίπεδο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Πανευρωπαϊκά, Παγκόσμια, ή του να ακούγεται ο εθνικός ύμνος μετά από δική μου κούρσα, είναι εμπειρίες τις οποίες δεν μπορείς να τις ζήσεις σε μια καφετέρια ή μόνο στο σπίτι παίζοντας σε βιντεοπαιχνίδια. Τα κάνουμε και αυτά, αλλά σε πιο λίγο, αλλά αυτό. Οπότε, να συνοψίσω, κυρίως να έχουν υγεία, είναι το πιο βασικό, το θεωρούμε δεδομένο, αλλά πρέπει να το λέμε. Και έπειτα επιμονή να αγαπάνε τον αθλητισμό και αυτό που κάνουν, το αγώνισμα, και όλα έρχονται. Η Generali είναι ένας μεγάλος οργανισμός και έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους και πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από όλο αυτό το μεγάλο όνομα. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ποιο είναι το μήνυμά σου? Εντάξει, ένα τεράστιο ευχαριστώ και πάνω απ' όλα και στον κύριο Δημητρίου. Χαίρομαι που τους κάνω περήφανους και ελπίζω να τους κάνω περήφανους κιόλας. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια που παίρνω από εκείνους. Μπορεί να θεωρούν από εκείνους να φαίνεται ότι είναι τίποτα, για μένα είναι όλος μου ο κόσμος, γιατί όπως είπα στην αρχή, καλύπτουν κάποιες βασικές τρύπες που δεν μπορούσα να τις καλύψω μόνος μου και που άλλοι παράγοντες δεν τις καλύπτουν. Οπότε, όπως είναι η αποκατάστασή μου. Οπότε, πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ. Θα συνεχίσω να προσπαθώ παραπάνω από τις δυνάμεις μου και για τη χώρα μου, αλλά αντίστοιχα και για εκείνους, να τους κάνω περήφανος και να δουν ότι οι κόποι τους και όλη η προσπάθειά τους και όλη η πίστη που έχουν σε μένα δεν πάει χαμένη. Και αυτό, είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι υπάρχουν κάποιος άλλος πέρα από την οικογένειά σου να σε στηρίζει και να πιστεύει στις δυνάμεις σου. Σε κάνει να νιώθεις πιο καλά και σε πεισμώνει να δώσεις το 1000% σου για να παλέψεις για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις τις προπονήσεις σου και ελπίζουμε την επόμενη φορά που να σε δούμε να έχεις άλλα τόσα μετάλλια.